Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Έλενα Πρασάκη, υπεύθυνη του Τμήματος Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά όσους είστε εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά με φυσική παρουσία, αλλά και όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή διαδικτυακά. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να σας έχουμε κοντά μας στην πρώτη μετά το lockdown ζωντανή εκδήλωση και ίσως και στη σημαντικότερη για την τρέχουσα χρονιά. Είναι σπουδαία ημέρα για εμάς η σημερινή. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και υπογράφουμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Cisco, της Onyx Neorion Shipyards και για την ίδρυση ανάπτυξη του Διεθνούς Κέντρου Θελάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει λίγους μήνες πριν. Με το βλέμμα πάντα στο μέλλον, ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, αλλά και για τη χώρα γενικότερα, πιστεύω. Ξεκινούμε ευθύς αμέσως και καλούμε στο βήμα τον αξιότιμο αλλά πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλώς ορίσατε. Άγιε Πατέρα, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου, εξοχότατε κύριε Πρέσβη, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματής, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να χαιρετήσω μία στρατηγική σημασία συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Cisco και της Onyx Shipyards. Το μέλλον και το μέλλον της πατρίδας μας είναι ψηφιακό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής αναπτυξιακής στρατηγικής, γεγονός που αποδεικνύεται και από το μεγάλο ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διοχετευθεί στις επενδύσεις για την ψηφιακή μετάβαση της πατρίδας μας. Η πανδημία λειτουργήσε ως ένας ψηφιακός επιταχυντής, επιτρέποντας και στη χώρα μας να προχωρήσει στο μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, προχωρήσαμε στην ψηφιοποίηση ενός μεγάλου μέρους του δημόσιου τομέα με τεχνολογίες cloud, ενεργοποίησαμε κίνητρα με φοροαπαλλαγές για τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και θέσαμε το πλαίσιο για τη χαρτογράφηση και ενίσχυση του οικοσυστήματος των startups. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως εκφράστηκε επίσημα από την Κομισιόν, χαρακτηρίζεται από την άνθηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, τα δίκτυα 5G και το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things, με αποτέλεσμα να αλλάξει δραστικά ο τρόπος που παράγουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Επομένως, η ψηφιοποίηση του κράτους, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα δίκτυα 5G και οι μεγάλες επενδύσεις τεχνολογικών πρωταθλητών, όπως η Cisco, ανοίγουν ένα νέο πεδίο δραστηριοτήτων. Παρουσιάζεται μία δυναμική που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Η ταχύτατη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας αλλάζει κυριολεκτικά όλο το πεδίο άσκησης της επιχειρηματικής λειτουργίας. Η ενίσχυση της υιοθέτησης έξυπνων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια των βιομηχανικών αλυσίδων αξίας είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις που θα πετύχουν είναι αυτές που δημιουργούν ευέλικτες παραγωγικές διαδικασίες, ενσωματώνουν την τεχνολογία και την καινοτομία στη λειτουργία τους και επενδύουν σε συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες. Η Ελλάδα, επομένως, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις εποχής μας. Μιας νέας εποχής που βασίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Υπογραφή, επομένως, μνημονίου συνεργασίας για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Cisco
αποτελεί ένα ακόμα βήμα της Ελλάδας προς την ψηφιακή εποχή. Η περιφέρεια συμπράττει με δύο κορυφαίες στον κλάδο τους επιχειρήσεις για την ενδυνάμωση της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας, την επένδυση στην εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για δύο αμερικανικές εταιρείες που έχουν αποδείξει έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες που παρουσιάζει η χώρα μας. Η Cisco, μετά τη δημιουργία κέντρου ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη, προχωρά σε δεύτερο κέντρο καινοτομίας. Η Onex αποτελεί ένα πρωτοπόρο επιχειρηματικό όμιλο με τεράστια συμβολή στην αυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας και στον Εώριο συγκεκριμένα, προσφέροντας μεγάλο ωφέλη στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ναυτική παράδοση και φιλοδοξούμε πολύ σύντομα να αποτελέσει κόμβο θαλάσσιας καινοτομίας. Το Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου τεχνολογικού επιχειρηματικού μοντέλου, ενός R&D Hub, που θα προσφέρει σημαντικά τεχνολογικά εργαλεία στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ναυτιλίας και θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ψηφιακών συνεργατών με επιστημονικούς τομείς και start-up εταιρείες. Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή θα ενισχύσουν και θα αναβαθμίσουν τον κλάδο της ναυτιλίας σε τεχνολογικό και ψηφιακό επίπεδο και θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Την πρωτοβουλία αυτή όμως την στηρίζει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Εύχομαι από καρδιάς, κύριοι, καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Η πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο είναι μαζί σας. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαθανάση. Συνεχίζοντας, καλούμε στο βήμα τον εξοχότατο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, τον κύριο Τζέφρι Πάγιατ. Your Excellency, Mr. Ambassador. Welcome. Καλησπέρα σας. It's nice to see some friends live and in person after much too long. Minister Papathanasis, Governor Hatzimarkos, Metropolitan Dorotheos, Antonis Panos. Where's Panos? He's here somewhere. There. Oh, he's on the stage. I'm thrilled to join you for the signing of this MOU, which will make the region of the South Aegean a co-founder and key partner in the Onex Cisco International Maritime Technology and Innovation Center in Syros. This year, as we celebrate the Greek bicentennial and 200 years of maritime partnership between the United States and Greece, the Onex Cisco MOU will help to reinforce cooperation and digital interconnection in the Aegean. Specifically, today's MOU will build on the high-tech partnership between Onex and Cisco to ensure that the entire South Aegean region benefits. Having the Kyklades just a few hours away is one of the best parts of living in Athens and serving here in Greece. And it's no secret, I think, that Syros is one of my favorite places. An island that has played an important role in Greece's past and now is helping to shape the country's future. As Greece 2021 President Yana Angelopoulou noted during her visit to Syros in the fall, the people of that island offered shelter to refugees from Chios, Samos, Crete, and other islands who were uprooted during the Greek Revolution. Syros financed the Greek revolutionaries and built, even then, a unique commercial and industrial center in Hermopolis that paved the way for Greece's reconstruction after the War of Independence. Two centuries later, the noble lady of the Kyklades is once again contributing to Greece's economic growth.
Over the past 4 years, I have witnessed how Onyx has helped to rebuild the Greek shipbuilding industry through its resurrection of the Neorion shipyard in Syros. The shipyard's reopening has created close to 600 jobs, and it was largely responsible for the Greek shipbuilding industry's tremendous growth over the past few years. We're very proud also that the U.S. Navy has now certified the Syros shipyard to conduct maintenance of U.S. military vessels, and I'm confident that the partnership between our navies will, as the partnership between our navies continues to grow, Onyx and Syros will reap the benefits. Early this week, the head of the U.S. Navy's International Program Office, Admiral Morley, and his team visited Athens to present our proposal for the Hellenic Navy's future frigate program to Minister Paniatopoulos and Vice Admiral Petrakis. Our proposal is backed by a government-to-government agreement that emphasizes local co-production in Greece, and it is informed by the U.S. Navy's assessment that the capacity at Elefsina and Skaramangas to construct the frigates that we are offering. This in turn would boost the Greek shipbuilding industry and create hundreds of new jobs and synergies across the Greek maritime sector. This major investment and the rebirth of Elefsina and Skaramangas will spur further the revival of Greece's long maritime traditions and enhance interoperability and collective security in this strategic region, serving American interests and strengthening the NATO alliance. Meanwhile, U.S. technology companies like Cisco are expanding their footprint in Greece, assisting Greece in its efforts to become the technology and innovation hub of Southeastern Europe. Minister Perakakis and his team at the Ministry of Digital Policy deserve great credit for the fantastic progress we have seen in Greece's digital infrastructure during the past year and a half of the pandemic, including Greece's cutting-edge vaccine appointment system. And now, after strong leadership from the Greek government, the European Parliament is moving forward with the EU Digital COVID Certificate, which will facilitate freedom of movement and economic recovery efforts. A few months ago, I also had the opportunity to join Minister Perakakis at one of the DigiTalks events hosted by the Cisco Hub and the Digital Communication Network of Southeastern Europe in Thessaloniki. I was very impressed by this program and look forward to supporting future events and partnership hosted by Cisco in Thessaloniki, hopefully in person before too long. And in the meantime, I'm delighted that the Onyx Cisco Maritime Technology and Innovation Center is moving forward with support from the government of the region of the South Aegean. And I warmly congratulate my friend, Governor Hatzimarkos, on this accomplishment. Powered by Cisco's cutting-edge technology and located at the epicenter of Greece's long shipbuilding traditions, the center is poised to transform Syros into a beacon for 21st century seafaring. Working together, I'm confident that Onyx and Cisco will further unlock the ingenuity of Greek seafarers to bring prosperity to communities, not just in Syros, but across the South Aegean. And I'm sure that the beautiful islands of the South Aegean will see many American tourists this summer, assisting with the economic recovery of the region after the pandemic. As that new Greek tourism organization video says, all we want is Greece. And this summer, there are more direct flights connecting the United States and Greece than ever before. And I'm proud also that American companies and the U.S. government are playing a central role in helping to reinvigorate Greece's shipbuilding industry with next generation technologies that will revolutionize Greek shipbuilding. Our countries have supported each other at sea since Greek independence fighters first wrote to David Farragut, the first admiral of the U.S. Navy,
and the leader of America's squadron in the Mediterranean protected private vessels, delivering humanitarian relief and provisions from our Philhellenic committees in the United States to the Greek freedom fighters. Together, our countries are working together and doing powerful transformative work to promote security and stability in this strategic region and usher in a new era of shared prosperity. I wish you the best in this new undertaking and look forward to hearing the results of today's conversations. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much, Mr. Ambassador. Συνεχίζουμε και καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κύριο Αθανάσιο Κυριαζή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή ίδρυση, επισφράγηση μάλλον, του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας από τις δύο μεγάλες εταιρείες, τη Cisco και την Onyx, με την υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τον λόγο κέντρο θα συμβάλλει σύμφωνα με τους ιδρυτές του στη δημιουργία ενός κόμβου θαλάσσιας καινοτομίας με σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών που θα αλλάξουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα του τομέα στον οποίο αναφέρεται. Μέσω ενός οικοσυστήματος ψηφιακών συνεργασιών, συνεργατών επίσης, ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιστημονικών συνεργατών και επιχειρήσεων, startups, το κέντρο εκτιμάται ότι θα δώσει όθηση στην εξέλιξη μιας επιχείρησης, στην ανάπτυξη των πελατών της, ενώ αναμένεται ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στην ψηφιοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας, στην ενδυνάμωση οικονομίας της χώρας μας μέσω μιας ευρύτερης ποιοτικής κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής. Και πραγματικά οι θαλάσσιες τεχνολογίες και κατ' επέκταση ό,τι σχετίζεται με αυτό που σήμερα ονομάζουμε γαλάζια οικονομία, θα μπορούσε να είναι η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ανάπτυξης νέων ικανοτήτων και δραστηριοτήτων που επιτρέπουν βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι απαιτούνται ισχυρότερες προσπάθειες υποστήριξης ερευνητικών και τεχνολογικών τομέα. Για το σκοπό αυτό, τα τελευταία δύο περίπου χρόνια έχει δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, στην έρευνα και την τεχνολογία και ιδιαιτέρως με μέτρα ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που επενδύουν στους τομείς αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία της πλατφόρμας Elevate Greece, μέσω της οποίας γίνεται η πιστοποίηση των startups εταιριών και η ενίσχυση αυτών με 60 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη, επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή όλων των νεοφυών επιχειρήσεων με στόχο τη συγκέντρωση όλου του οικοσυστήματος καινοτομίας. Και όλα αυτά γίνονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Η θεσμοθέτηση φορολογικών και άλλων κινήτρων προς φυσικά πρόσωπα, επενδυτές αγγέλους, που επενδύουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Ο υπερτριπλασιασμός από 30% σε 100% του ποσοστού των υπερεκτώσεων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Η δημιουργία μιας μεγάλης κλίμακας οικοσυστημάτων καινοτομίας, οι πολιτείες καινοτομίας όπως λέμε, μία στην Αθήνα στις παλιές εγκαταστάσεις του Χροπή και μία άλλη στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά γίναν τα τελευταίο καιρό ακριβώς για να χρηματοδοτηθούν και να βοηθηθούν η έρευνα και η ανάπτυξη όχι μόνο των κρατικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, αλλά ιδίως των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προχωρά στο σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας του 2021-27, ένα μεγάλο μέρος της οποίας αποτελεί η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Η νέα προγραμματική περίοδος 21-27 προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, για την υποστήριξη των αναπτυξιακών κατευθύνσεων της χώρας
και στοχεύει σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Χαιρετίζουμε και πάλι την προσπάθειά σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επίτευξη του οράματος και των στόχων του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας θα είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυριαζή. Συνεχίζουμε με τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο μας και δίνουμε τώρα το λόγο στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ, ξεχότατε κύριε Πρέσβη. Κύριοι συνάδελφοι, Γενική Γραμματής των Υπουργείων, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διευθύνοντα της ΣΥΣΚΟ, κύριε Πρόεδρε της ΟΝΕΚ Group, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, Άγιε Πατέρα, εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτή την πολύ όμορφη οικογένεια. Όμορφη οικογένεια, διότι παραγέργο. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ εκπροσωπώντας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρω τις ευχές και τη στήριξη του κυρίου Υπουργού και χαιρετίζουμε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία συνεργασίας μέσω του MOU για το Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Επιτρέψτε μου πριν αναφερθώ στα του οίκου μου να εξάρω τη μεθοδικότητα και τη συστηματικότητα της Onyx και της ISCO Group αλλά και των ανθρώπων τους στο όραμα για τη δημιουργία αυτού του κέντρου. Είμαστε συμμέτοχοι και σύμμαχοι από την πρώτη στιγμή σε αυτή την προσπάθεια, η οποία εντάσσεται άλλωστε και στην κεντρική πολιτική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Άλλωστε, το τρίπτυχο νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονομία, γαλάζια ανάπτυξη είναι το δομικό στοιχείο της πολιτικής του Υπουργείου μας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η θάλασσα, τα νησιά και ο παράκτιος χώρος της Ελλάδας είναι μοναδική πλούτο παραγωγική πόρη, όπου ταυτόχρονα περισσότερο από το 25% του εθνικού ΑΕΠ προέρχεται από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ναυτιλία, αλλά τον τουρισμό και τα συμπληρωματικά αυτών επαγγέλματα. Αυτό είναι μια σημαντική, αν θέλετε, σημείωση που πρέπει πάντα να το θυμόμαστε, ότι η Ελλάδα είναι ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, αλλά είναι και ένα ναυτιλιακό έθνος. Και η οικογένεια της πλειοκτησίας των εργαζομένων στη θάλασσα παραμένει μια οικογένεια την οποία και τη στηρίζουμε. Ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου, της Κρήτης και του Ιωνίου. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ταυτόχρονα διεθνή και ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η διατήρηση ενός οικονομικά και κοινωνικά εύρωστου νησιωτικού ζωτικού χώρου αποτελεί δικλίδα προστασίας εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανένα, πόσο δε μάλλον και από το κεντρικό κράτος. Με την ευκαιρία λοιπόν του βήματος που μου δίνετε σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ σε μία πρόσφατη νομοθετική μας πρωτοβουλία, η οποία συνδέεται απόλυτα με τις βασικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, αλλά εντάσσεται και στη φιλοσοφία του Διεθνούς Αυτού Κέντρου. Αναφέρομαι στην ψήφιση του νόμου 4770 του 2021, όπου θεσμοθετήσαμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Η χώρα μας για πρώτη φορά αποκτά θεσμικό πλαίσιο που ορίζει το πλαίσιο της δημόσιας θαλάσσιας πολιτικής με έμφαση στον νησιωτικό χώρο κατά τρόπο ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και συνεκτικό. Για τρεις κυρίως λόγους. Για να αξιοποιήσουμε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των νησιών μας, να έχουμε ειδική μέρημνα για την οικονομική και κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα, και γι' αυτό έχει αξία η σημερινή παρουσία μας εδώ, η ανάδειξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και η σύνδεσή της με παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως η ναυτιλία. Να σημειώσω εδώ ότι στις 2 του Φλεβάρι, φέτος, υπεγράφει από τον κύριο Υπουργό η δεύτερη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Δυστυχώς την πρώτη δεν είχε υπογράψει η χώρα μας. Έχει εξαιρετικά μεγάλη σημειολογία αυτό. Επομένως, πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ορίζει τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για χρηματοδοτήσεις και κατευθύνσεις για το πώς η γαλάζια οικονομία θα συσχετιστεί με την Πράσινη Συμφωνία και η Ελλάδα ήταν εκεί και παραμένει για να παρουσιάσει το δικό της πλαίσιο και τις πρωτοβουλίες. Θα σταθώ μόνο σε μία καινοτομία του νέου θεσμικού μας πλαισίου, η οποία ενδεχομένως να δράσει πάρα πολύ συμπληρωματικά με τις εργασίες του Διεθνούς Κέντρου. Θεσμοθετήσαμε λοιπόν το Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσουμε στη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και πρόθεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, με έμφαση σε τομείς που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε, όπως είναι η ναυτιλιακή τεχνολογία,
ο ναυτιλιακός και ναυπηγικός εξοπλισμός, αλλά και η ανάπτυξη εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών στους ανωτέρους τομείς. Ερχόμαστε λοιπόν ως κράτος να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, αφήνοντας το χώρο που πρέπει στον ιδιωτικό τομέα να δράσει, όντας όμως εκεί όταν θα μας χρειαστούν οι νέες επιχειρήσεις, τα spin-offs από τέτοια κέντρα, για να στηρίξουμε για την πρώτη ανάπτυξη. Ερχόμαστε λοιπόν να καλύψουμε την ανάγκη ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων αιχμής στην καρδιά της γαλάζιας οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα είτε για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, είτε για να αλλάξουμε το business model υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιθυμούν να στραφούν στον τομέα αυτό. Έχουμε πολύ περιθώριο ακόμη ανάπτυξης και να δώσουμε κίνητρα και σε νέους ανθρώπους να εργαστούν στον τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν σχεδιάζει στο κενό και ιδίως στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας και της θάλασσας. Η συνεργασία είναι απολύτως αναγκαία και η σημερινή επισφράγηση της συνεργασίας της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου με την εξαιρετική ομάδα της Onyx Group και της ISCO και με την αιγίδα φυσικά των δύο πολύ σημαντικών Υπουργείων της θάλασσας, θα έλεγα το ανάπτυξη και το ναυτιλίας, νομίζω ότι έρχεται να αποδείξει πόσο σημαντικό είναι αυτό το αποτέλεσμα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι το Νότιο Αιγαίο, κύριε Περιφερειάρχε, και σας κοιτώ συνέχεια διότι ξέρετε ότι είστε ο φυσικός μας σύμμαχος σε αυτά, το Νότιο Αιγαίο αλλά και η Σύρος, υπάρχει ο αναγκαίος χώρος και η εμπειρία για να μπορέσει να λειτουργήσει υποδειγματικά η συνεργασία των φορέων και να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την περιφερειακή και εθνική οικονομία. Πάνω σε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης εργαζόμαστε και σε αυτό χρειαζόμαστε αργούς τα πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά με εξαιρετικά τμήματα τα οποία έχουμε και έχουν. Στους εκπροσώπους των επιμελητηρίων, των περιφερειών και των Δήμων. Ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όχι απλώς στηρίζουμε τυπικά δια της παρουσίας ένα πόντιουμ, αλλά στην πράξη τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι και βασικός στόχος της εθνικής μας στρατηγικής. Ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία σε εργασίες σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτουλάκη. Συνεχίζουμε και καλούμε στο βήμα τον αξιότιμο κύριο Ιωάννη Βρούτσι, βουλευτή Κυκλάδων. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική, κυρία Μονογιού, συνάδελφέ μου από τις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή έλαβα την πρόσκληση να παραβρίσκομαι σήμερα εδώ, ενώπιόν σας, σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει συνολικά και την περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά θα βοηθήσει και την ελληνική οικονομία ως κάτι εμβληματικό, κάτι πρωτοπόρο, κάτι το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Προσωπικά θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, από οποιαδήποτε θέση, όπως έκανα και στο παρελθόν, να βοηθήσω πρωτοβουλίες αυτής της μορφής, οι οποίες μόνο θετικό πρόσημο έχουν και μόνο θετικό χαρακτήρα και αποτύπωμα μπορεί να αφήσουν στην οικονομία αλλά και στον τόπο. Θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές, τον καθένα ξεχωριστά. Πρώτα και κύρια, τον αγαπημένο μου φίλο Περιφερειάρχη, πετυχημένο, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Τον πρόεδρο της Onyx, ο οποίος με τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες έδωσε μία πνοή διαφορετική στη Σύρο, στη ναυτιλία και γενικά στην ευπηγοεπισκευαστική ζώνη της πατρίδας μας, που με την παρουσία του τα τελευταία χρόνια έδωσε και πάλι ελπίδα και όραμα σε αυτό το οποίο είχε αραχνιάσει και για το οποίο ελπίζαμε όλοι να δούμε κάτι διαφορετικό και τώρα το βλέπουμε. Και στη ISCO, η οποία με τις πρωτοβουλίες που παίρνει στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας ανοίγει δρόμους σε αυτό που ορίζει και έρχεται από το μέλλον. Εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία. Κοντά σας, είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το καλό της πατρίδας, της οικονομίας και είμαι σίγουρος ότι με τη θετική αυτή αύρα που υπάρχει θα πάνε όλα πολύ καλύτερα. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρούτσι. Συνεχίζουμε. Καλούμε στο βήμα για έναν χαιρετισμό τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Κωνσταντίνο Αχλαδίτη. Καλησπέρα. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Your Excellency. Βρίσκομαι εδώ εκ μέρους, εκπροσωπώντας τον Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, εκ μέρους του Προέδρου του κ. Βασίλη Κουρκίδη, και είναι ιδιαίτερη χαρά για την πρόσκληση.
καινοτόμες ιδέες, τεχνολογικά επιτεύγματα, ανταλλαγή, δημιουργία και μεταλαμπάδαψη τεχνολογίας. Τεχνογνωσίας, συγγνώμη. Όλα αυτά μαζί και το καθένα ξεχωριστά συνιστούν μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν και αναπτυχθούν δράσεις για το νησιωτικό επιχειρήν και όχι μόνο. Άλλωστε, βασικός στόχος του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις μια ευρεία σειρά τεχνολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητάς τους. Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός κόμβου θαλάσσιας καινοτομίας με σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών που θα αλλάζουν τα δεδομένα μέσω ενός οικοσυστήματος ψηφιακών συνεργατών είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Οφείλω να επισημάνω ότι το ΕΒΕΠ από το δικό του μετερίζει υποστηρίζει τέτοιες κινήσεις και να υπενθυμίσω ότι το Επιμελητήριο από κοινού με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Maritime Ελλάς, το οποίο στην ουσία είναι ένα κλάστερ, προωθεί την ανάπτυξη συνεργειών όπως αυτή την οποία χαιρετίζουμε ιδιαίτερα σήμερα. Βρισκόμαστε σε χρονική συγκυρία όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός ουσιαστικά επιταχύνθηκε, επιβλήθηκε θα έλεγα, από τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία. Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Cisco και Onyx, με σκοπό τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια παραδοσιακή δύναμη στη θαλάσσια βιομηχανία με εξωστρεφή χαρακτήρα που τόσο έχει ανάγκη να εστερνιστεί σε πολλούς τομείς το στεριανό επιχειρήν. Με το βλέμμα στο μέλλον για το Νότιο Αιγαίο και τη χώρα γενικότερα, εύχομαι η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας να είναι η αρχή σημαντικών δράσεων αλλά και η κίνηση που θα βρει μιμητές που θα παντρέψουν την τεχνολογία και τις καινοτομίες, πατέντες όπως συνηθίζουμε να λέμε, για το καλό των τοπικών οικονομιών και για το καλό της οικονομίας της χώρας μας γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέργειά σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χλαδίτη. Συνεχίζουμε και καλούμε για ένα χαιρετισμό επίσης τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τον κύριο Ιωάννη Ρούσο. Σεβαστέ εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου, κύριε Υπουργή, εξοχότατε κύριε Πρέσβη, κύριοι Γενικοί Γραμματές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διευθύνοντες Σύμβουλες της Cisco και της Onyx, κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, που εκπροσωπεί περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις σε όλο το νομό Κυκλάδων, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μας για την πρωτοβουλία αυτή της ίδρυσης ενός Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο. Οι Κυκλάδες είναι μια περιοχή που στηρίζεται οικονομικά στον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, το κάθε νησί έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων από νωρίς είχε επισημάνει τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που προκαλεί η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και άλλων τομέων, όπως αυτός της γαστρονομίας με το δίκτυο Aegean Cuisine. Μετά από μια μακρά περίοδο από βιομηχάνηση της χώρας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, καταλαβαίνετε τη χαρά και την ικανοποίηση του επιμελητηρίου μας αλλά και της τοπικής κοινωνίας όταν επαναλειτουργήσε το νεόριο και αναβίωσε η βιομηχανία σε μια περιοχή που παραδοσιακά ήταν πρωτοπόρος στη βιομηχανική ανάπτυξη. Η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο νησί της Σύρου είναι εξαιρετικά σημαντική και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι τα πολλαπλά ωφέλη που έχει να αποκομίσει το νησί μας από την ενέργεια αυτή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ναυτιλιακού τομέα, οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις που θα συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής κοινότητας και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, η επένδυση στην εφαρμοσμένη έρευνα, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ο δεύτερος λόγος
είναι ότι εμείς ως ψηφιακό επιμελητήριο επενδύουμε διαχρονικά σε τεχνολογία υψηλού επίπεδου και έχουμε αναπτύξει ήδη από το 2008 συνεργασία με τη Cisco και τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος τηλεδιάσκεψης που αρχικά μας έδινε τη δυνατότητα σύνδεσης της Σύρου με άλλα νησιά, 7 περίπου νησιά και 700 άτομα, ενώ τώρα με την αναβάθμιση που κάναμε με αφορμή την πανδημία μπορούμε να συνδέσουμε σε κάθε τηλεδιάσκεψη πλέον 1000 σημεία από όπου και αν βρίσκονται. Άρα πρακτικά μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της σχετικότητας και να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στα μέλη μας. Τέλος, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντανακλά και τις δικές μας απόψεις για αναπτυξιακές δράσεις και την αξιοποίηση της τεχνολογίας της ναυπηγικής, όπως είχαμε εκθέσει στον Αμερικανό πρέσβη τον κύριο Πάγιατ σε μια από τις επισκέψεις στη Σύρο και στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Για όλους αυτούς τους λόγους, και επειδή πιστεύουμε πολύ στις καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες που ανοίγουν ορίζοντες και προοπτικές στις μικρότερες κοινωνίες, χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευχόμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε όποιο τομέα χρειαστεί και ιδιαίτερα τώρα που και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι σε αυτό το εγχείρημα αρρωγός και συμπαραστάτης. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Υπουργή, εξοχότατη κύριε Υπουργή, κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Βουλευτά Κυκλάδων κύριε Βρούτσι, εντιμότατε κύριε Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αξιότιμη κύριε Διευθυντά Σύμβουλε της Cisco κύριε Τσιμπούκη, αξιότιμη κύριε Ξενοκώστα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΩΝΕΞ, μεταφέρω του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, αλλά και του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Σύρου, κυρίου Δωροθέου, ο οποίος σας απέστειλε τον χαιρετισμό, θα θερμά συγχαρητήρια για αυτή την πραγματικά τόσο ουσιαστική πρωτοβουλία και πάρα πολύ προοδευτική εκδήλωση και για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Ιδρύσεως του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Κοινοτομίας μεταξύ της Περιφερίας του Νοτίου Αιγαίου, της Cisco και της ΩΝΕΞ. Θερμές ευχές και για αυτό το νέο ξεκίνημα αλλά και για τις σπουδαίες αυτές ενέργειες για την προκοπή της πατρίδος μας, της ναυτιλίας και γενικότερα του τόπου μας. Ευχαριστώ. Έχοντας εδώ ολοκληρώσει τους χαιρετισμούς των εκλεκτών καλεσμένων μας, περνάμε στις μικρές ομιλίες των συνιδρυτών του Κέντρου Καινοτομίας και ξεκινούμε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γεώργιο Χατζημάρκο. Η μεγάλη απόσταση νομίζω μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε την μάσκα μόνο για την ομιλία. Πανοσολογιότατε εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη Σύρου. Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Αξιότιμε κύριε Βουλευτά κύριε Γιάννη Βρούτση. Αγαπητέ φίλε Γιάννη. Αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, αγαπητοί επικεφαλής της Cisco και της ONEX, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί φίλοι που μετέχετε διαδικτυακά σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, μια και προβάλλεται αυτή τη στιγμή και από ό,τι μου λένε οι συνεργάτες μου, πολλοί συμπατριώτες μας είναι συνδεδεμένοι από τα νησιά μας και όχι μόνο από τη Σύρο. Και την παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που σήμερα υπογράφουμε για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο είναι μια σημαντική και πολύπλευρη νίκη. Έρχεται μέσα σε αυτά τα αλλεπάλληλα κύματα μιας πανδημίας που μας στέρισε πολλά. Μας στέρισε ανθρώπους πάνω απ' όλα, επικοινωνία, μας στέρισε οικονομία, μας στέρισε ενέργεια, μας στέρισε ζωή. Την ξεπερνάμε όμως αυτή την περίοδο και
Τελευταία τα βήματά μας είναι πιο έντονα, είναι πιο αποφασιστικά. Την αφήνουμε πίσω. Αφήνουμε πίσω μας μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή. Τα νησιά μας, η πατρίδα μας, ανοίγει και πάλι. Ανοίγει με σχέδιο. Ανοίγει με αισιοδοξία. Ανοίγει με ασφάλεια. Ανοίγει με δημιουργικότητα, με υπευθυνότητα και με πρωτοβουλίες όπως τη σημερινή, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ενταγμένη μέσα σε αυτό το πλαίσιο των δράσεων που θα διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας στην μετά-COVID εποχή και όχι μόνο. Είναι μια μέρα στην οποία η συνένωση δημιουργικών δυνάμεων μας δίνει αυτήν ακριβώς την αισιοδοξία που έχουμε ανάγκη για τη συνέχεια. Η περιφέρειά μας, σε συνεργασία με την Cisco και την Onyx, έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά μια προσπάθεια η οποία ξεπερνάει τα στενά όρια της Σύρου που πρωτίστως την αφορά, του Νοτίου Αιγαίου, των Κυκλάδων του Νοτίου Αιγαίου, και να πω ότι είναι μια προσπάθεια εθνική. Αγκαλιάζεται, όπως σωστά περιέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Παπαθανάσης, από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχέδιο του οποίου, οι στρατηγικές αποφάσεις του οποίου, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάρτιση του σχεδίου και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με αιχμή στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μας δείχνουν τον δρόμο. Η δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι μια νίκη της γνώσης, των συνεργειών, εγώ θα βάλω και της συνεργασίας. Και της συνεργασίας δυνάμεων που μέχρι τώρα στη χώρα μας, για λόγους ανεξήγητους σε εμένα τουλάχιστον, ήτανε, ας πούμε, απαγορευμένη. Η συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα, για μας, είναι μία από τις προϋποθέσεις αυτές που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνατότητες. Να βοηθήσουμε να επιστρέψει το χαμόγελο στα χείλη ενός λαού που του λείπει εισόδημα, που του λείπουν θέσεις εργασίας. Το μνημόνιο αυτό, το σημερινό, προφανώς το εισπράττωσαν μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο Νότιο Αιγαίο, που επιβεβαιώνει τον ρόλο του, το στρατηγικό του ρόλο στην περιοχή, ένα ρόλο ο οποίος εντάσσεται μέσα στο γενικό πλαίσιο σταθερότητας, ασφάλειας, συνεργασίας και προκοπής. Με τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, της Onyx, της Cisco και από πλευράς της περιφέρειας, μέσω του αναπτυξιακού μας οργανισμού της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της ανώνυμης εταιρείας K2, τα αρχικά της οποίας οφείλω να σας πω, γιατί με ρώτησε πολλοί κόσμος πώς προκύπτει το όνομα της εταιρείας, της αναπτυξιακής εταιρείας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και πώς συνδέεται με αυτή. Είναι τα δύο κάπα, είναι τα άκρα της περιφέρειας. Είναι η ΚΕΑ και το Καστελόριζο. Και αυτό δείχνει ακριβώς την λειτουργία σε έναν οργανισμό κτισίματος μιας συνείδησης περιφερειακής. Δημιουργούμε λοιπόν στη Σύρο έναν κόμβο θαλάσσιας καινοτομίας με ανάπτυξη τεχνολογιών που θα εργαστούμε να αλλάξουν τα δεδομένα στον ναυτιλιακό κλάδο και να ενισχύσουμε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά μας σε διεθνές επίπεδο. Ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο, αναπτυσσόμενο και προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της εποχής και της αγοράς οικοσύστημα επιστημονικών συνεργατών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, start-up επιχειρήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα Υπουργεία, καταρχήν τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, τα τρία Υπουργεία, την αιγίδα των οποίων έχουμε σε αυτό το εγχείρημα, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, για την πολύ ενεργό στήριξη και συμμετοχή του, αλλά βεβαίως και τον πρέσβη των ΗΠΑ, κύριο Τζόφρι Πάιετ, ένα σταθερό φίλο, για αυτή τη μεγάλη και πολύπλευρη νίκη που καταφέραμε σήμερα με αυτή την υπογραφή του μνημονίου. Η σημερινή πρωτοβουλία ενισχύει και
το μήνυμα που σταθερά εκπέμπουμε και εμείς σαν περιοχή, σαν περιφέρεια, τα νησιά της χώρας μας, πιστεύω συνολικά, το τελευταίο διάστημα. Το μήνυμα που λέει ότι στην μετά-COVID εποχή και στις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο αύριο αυτό, εμείς δεν θα είμαστε θεατές. Θα δουλέψουμε για να το διαμορφώσουμε και να είμαστε μέσα σε αυτούς που θα καθορίσουν τις συνθήκες στο αύριο το οποίο αξίζουμε. Το Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, πιστέψτε με, είναι μόνο η αρχή. Your Excellency, dear Ambassador Payet, I would like to warmly thank you for being among us today. In the past years, you have worked passionately to further forge and deepen the US-Greek relationship, which is now stronger than ever before. You have demonstrated that vision, perseverance, and hard work are the prerequisites for positive progress. I am sure that you must be really happy today, seeing your hard work paying off. As the signing of the MOU with Cisco and Onyx is an excellent example of all the great things we can achieve by working together. By working and walking together on the solid ground of common values, common principles and common goals. Thank you so much, sir. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χατζημάρκο και τώρα καλώ στο βήμα το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Cisco, κύριο Αντώνη Τσιμπούκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε κοντά μας. Είναι μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Onyx και της Cisco με την συμμετοχή στο Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη Σύρο. Είναι μια πρωτοβουλία που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους και ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία θα βοηθήσουμε πάρα πολύ στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ναυτιλία αλλά και στην νησιωτική μας χώρα. Έχουμε πάρα πολλά δείγματα τα οποία μπορούμε να ασκήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου και μέσα από το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία μαζί με το Κέντρο Καινοτομίας στη Σύρο, να καταφέρουμε πράγματα που ακόμα δεν έχουμε δει στη χώρα. Ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα κέντρο που θα φέρει την ανάπτυξη, θα βοηθήσει έτσι ώστε να πάμε όχι 10 βήματα μπροστά. Και η τεχνολογία μπορεί να το καταφέρει αυτό. Μπορεί να έχουμε μείνει πίσω σε κάποια πράγματα, αλλά η ψηφιακή τεχνολογία έχει αυτό το καλό. Ότι μπορεί με ένα απλό άλμα, με μία πρωτοβουλία, να πάμε πολλά βήματα μπροστά. Συνδυάζοντας λοιπόν και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών πληροφορικής, μαζί με ένα σύμπλεγμα συνεργατών από τον ιδιωτικό τομέα, από το δημόσιο, από τον ακαδημαϊκό, μιλήσαμε για τη συμμετοχή startups, να καταφέρουμε να φτιάξουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσουν πραγματικά στην ανάπτυξη της χώρας. Εκείνο που είναι σημαντικό να αναφέρω είναι ότι στο κέντρο επίσης θα υλοποιήσουμε και κέντρο ψηφιακής εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Οι ψηφιακές δεξιότητες, μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να τη χειριστούμε την τεχνολογία. Άρα, συμμετέχοντας στο κέντρο στη Σύρο με το πρόγραμμα NetAcad της Cisco, που είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, ένα πρόγραμμα σπουδών πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες, και παρέχοντας πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες, ελπίζουμε να συμμετέχουν πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό και να όχι μόνο να βοηθηθεί να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες περαιτέρω, αλλά μπορεί να αλλάξει και την ειδικότητα που κάποιος επιθυμεί. Υπάρχουν ειδικότητες αυτή τη στιγμή οι οποίες δεν θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Υπάρχουν άνεργοι, υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή αυτά που ήξερε δεν είναι δυνατόν να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Μέσα από το εκπαιδευτικό κέντρο στη Σύρο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να δώσουμε και επιστοποιήσεις στις ψηφιακές δεξιότητες που είναι τόσο χρήσιμες και υπάρχουν τόσες θέσεις με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα μπορούμε να καλύψουμε μέσα από το κέντρο. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα κάνουμε στο κέντρο και αυτά είναι μόνο λίγα που έχουμε αναφερθεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να συνεχίσουμε τη δράση μας όπως καλά ξεκίνησε η Θεσσαλονίκη και προχωρεί να το πετύχουμε και στη Σύρο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε την υποστήριξη της πολιτείας, διότι χωρίς πολιτική βούληση πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε. Και αφού το έχουμε και αυτό, πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα πετύχουμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιμπούκη. Ολοκληρώνοντας τώρα τις ομιλίες των συνιδρυτών του κέντρου, καλώ στον βήμα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΟΝΕΞ. Κύριε Πάνο Ξενοκώστα, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, Honorable Ambassador, κύριε Βουλευτά, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Πρόεδρε Επιμελητηρίων, καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, η αγάπη μας για την ναυτιλία, η αγάπη μας για την τεχνολογία, η αγάπη μας για τη Σύρο βρίσκουν συνοδοιπόρους τόσο τη Cisco, την κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογική εταιρεία, όσο και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Την περιφέρεια που έχει αγκαλιάσει τη βιομηχανική άνοιξη που έφερε τον αιώριο την πρώτη στιγμή, αλλά και ηγείται μέσα από το κέντρο καινοτομίας του ψηφιακού μετασχηματισμού των νησιών μας, των λιμανιών και του συνόλου των υποδομών. Η αποκέντρωση στην ανάπτυξη, η τεχνολογική και όχι μόνο γέφυρα μεταξύ Νοτίου Αιγαίου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η ψηφιακή ενοποίηση των πλοίων με τις ακτές, τα λιμάνια και αυτών με τις υπόλοιπες υποδομές δημιουργούν νησιά και κοινωνίες του μέλλοντος. Καταργούν τις αποστάσεις, διευκολύνουν τη ζωή, βελτιώνουν το περιβάλλον και δημιουργούν ευελιξία στις επιλογές ζωής, διασκέδασης, εργασίας για τους πολίτες του κόσμου. Η Σύρος γίνεται η τεχνολογική πρωτεύουσα του Αιγαίου και το Νότιο Αιγαίο ηγέτης μιας νέας εποχής πολιτών και κοινωνίας του κόσμου. Το κέντρο καινοτομίας γίνεται χώρος που οι πλειοκτήτες και τα στελέχη ναυτιλιακών εταιριών θα μπορούν να βλέπουν τις τεχνολογίες και καινοτομίες τόσο για τον υφιστάμενο στόλο τους, όσο και για τον υποπαραγγελία. Φορείς και οργανισμοί θα έρχονται σε επαφή με τεχνολογίες που αφορούν τη διασύνδεση και ψηφιακή μετάβαση του συνόλου των υποδομών των νησιών μας, θα παρουσιάζονται από εξειδικευμένους συνεργάτες μας, ώστε να μοιραζόμαστε το μέλλον και τη ζωή του πολίτη του κόσμου στις ψηφιακές κοινωνίες μιας νέας εποχής που έχει ήδη ξεκινήσει. Θα υπάρξει διασύνδεση με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ώστε η θεωρία και η έρευνα να μεγαλώνει μέσα από τη βιομηχανία, την ναυτιλία και την εφαρμογή στην ίδια μας τη ζωή. Και η σύνδεσή τους να δημιουργεί αξία, απόσβεση της επένδυσης και θέσεις εργασίας μέσα από ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Ένα κέντρο για την προσέλκυση νέων ανθρώπων, με ειδικά προσόντα και startups, με πρόσβαση σε εμάς τους ίδιους από αρχικό κεφάλαιο και υποδομή, για να αξιοποιήσουμε τα πραγματικά ταλέντα και διψασμένους για πρόοδο νέους στον τόπο μας. Ευλεπιστούμε το κέντρο να γίνει αξιόπιστος φορέας επιλογής, αριστείας τεχνολογικών συμβουλών και καινοτομίας για μια σειρά θεσμικών φορέων ιδιωτικών και δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς το τρένο της ψηφιακής μετάβασης πρέπει να ενώσει τους καλύτερους για το όφελος όλων, για μια κοινωνία χωρίς όρια στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής μέσα από τη δίκαιη πρόσβαση και τις ευκαιρίες για όλους ανεξάρτητα φυσικής χωροθεσίας. Ευχαριστούμε την πολιτεία, τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και Εμπορικής Ναυτιλίας, που με την αμέριστη στήριξη και υπό την αιγίδα τους γίνονται καταλήτες εξέλιξης. Ευχαριστούμε τον εξοχότατο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι Πάιατ, την ομάδα της Πρεσβείας, το Υπουργείο Εμπορίου και τα συναρμόδια Υπουργεία της Αμερικάνικης Κυβέρνησης αλλά και οργανισμών για την αμέριστη αρρωγή και συνδρομή τους από την πρώτη στιγμή του ταξιδιού μας, τόσο του ναυπηγικού όσο και του τεχνολογικού. Ευχαριστούμε την Ένωση Εφοπλιστών, τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε Έλληνα εφοπλιστή που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, την αγάπη τους και την καθημερινή επιλογή αριστείας τους. Ευχαριστούμε τους εργαζομένους μας στο σύνολό τους, σε κάθε θέση του ομίλου και στα ναυπηγεία μας για την καθημερινή μάχη, το σκληρό αγώνα
και την περήφανη νίκη τους απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτή όλη είναι η ψυχή και η καρδιά που μας ταξιδεύει. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το κοινό όραμα, την αληθινή αγάπη για δημιουργία και ειλικρινή στήριξη της ανάπτυξης. Ευχαριστώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΥΣΚΟ, τον κύριο Αντώνη Τσιμπούκη και την ομάδα της ΣΥΣΚΟ για την άριστη συνεργασία, το κοινό όραμα για δημιουργία και στρατηγική μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και στη Σύρο. Άλλο ένα όμορφο ταξίδι ξεκίνησε σήμερα. Όλες οι θάλασσες οδηγούν στη Σύρο, όλες οι θάλασσες οδηγούν στο Νότιο Αιγαίο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξενοκώστα. Και τώρα, ολοκληρώνοντας όλες τις ομιλίες, έφτασε η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της ημέρας, η στιγμή της υπογραφής του μνημονίου. Παρακαλώ τη φωτογράφο μας να περάσουμε στις υπογραφές. Θα πρέπει να αλλάχτη, να περάσει δίπλα. Βάλουμε και στο τέλος μια. Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε υπογράψει όλοι όλα. Παρακαλώ, αν θέλετε, μία φωτογραφία για την κάμερα, κρατώντας και γιατί όχι το μνημόνιο. Με ένα χαιρετισμό, μια ένταση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκδήλωσή μας μπορεί να έφτασε στο τέλος, ωστόσο το Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι μόνο η αρχή. Σας προσκαλούμε όλους έξω, στο φουαγέ, για το κοκτέιλ μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και πάλι.